Έτσι, λοιπόν, γιατί. Είναι σοβαρό δεν το θέμα αυτό έτσι. Που λες. Σε παρακαλώ. Δεν θα το αφήσει έτσι. Είμαστε ακόμα στην αρχή, λέει. Σε 4 εβδομάδες θα συμβούνε πολλά, λέει. Μου στέλνουν μηνύματα. Ναι, αλλά από τους 8 παίκτες έμεινε με. Πώς θα ανατρέψει. Το επόμενο, λέει. Είναι σαν τα νούμερα που παίρνεις 3 και λες. Τρία παίρνεις. Καλά, έρχεται για το περισσότερο. Τρία παίρνεις. Τρία. Αυτά τα θέματα. Αλλά το παλεύεις, τι να κάνεις. Με τα τρία. Είναι λίγο δύσκολο. Τρία είναι όμως. Δέσποι να μη στεναχωριέσαι, δεν σου πήγε καλά αυτό το φόρεμα. Και ο μπακλάβας, γωνία. Πεθαίνω για το σκίσιμο σου. Ο Ντέμις ο Νικολαίδης τα βλέπει αυτά. Παρακάτω, Κατερίνα. Παρακάτω. Τώρα έχεις νεύρα γιατί. Όχι, δεν έχω νεύρα. Απλά όλοι μεγαλώσαμε. Ήρθε η ώρα να μεγαλώσεις κι εσύ. Δεν μπορώ, αγάπη μου, να μεγαλώσω. Θα μείνω πάντα παιδί. Θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Τώρα έγινε η πρώτη αναμέτρηση. Ναι. Ο αγαπημένος σου. Και συνέδριες. Και συνέδριες. Σε αυτό το παιχνίδι, 8 σήμερα θα φύγουν. Ελπίζω να μην μου τους αποδεκατήσει όλους. Σίγουρα έχουμε πολύ καλούς παίκτες και οι δύο. Σε αυτά τα τραγούδια, από τη στιγμή του κάθε παιδιού, κάποια παιδιά έχουν ίσως, ρε παιδί μου, εντάξει, κάτι περισσότερο από κάποια άλλα. Είναι πολύ λογικό να συμβεί αυτό το πράγμα. Είμαστε ακόμη στην αρχή και είμαστε στην αρχή γιατί σε 4 εβδομάδες πολλά θα συμβούν. Και σημασία, ρε παιδιά, έχει μην ακούτε εδώ το ρέμο που πάει να το κάνει αυτό. Σημασία. Μαζί, πεθαίνω να σας. Εκπομπή δεν κάνουμε μαζί. Δεν ήμουν καλός απέναντί σου. Ναι, γλυκούλη μου, είσαι. Δεν ήμουνα. Ναι, ναι. Ναι, είσαι. Εννοώ τηλεοπτική, πεθαίνουμε να σας δούμε μαζί. Μα κάνουμε τηλεοπτική. Τι κάνουμε τώρα, δεν κάνουμε τηλεοπτική. Τι τηλεφωνική κάνουμε εκπομπή. 0-92 είναι αυτό, τι εννοείται. Και κάποια στιγμή μαζί, ένα δίδυμο, πεθαίνουμε. Ο δίδυμα είμαστε, ναι. Κάτι τελευταίο πιστεύεις ότι βοηθάει τα νέα παιδιά, το Rising, γιατί υπάρχουν και αντιδράσεις και κάποιοι τραγουδιστές που λένε. Για τώρα, ο καθένας έχει μία γνώμη. Αυτό που έχουμε πει ότι είναι ένα παιχνίδι. Δεν είπε κανείς ότι χτίζονται καριέρες μέσα από παιχνίδια. Άμα ήταν όλοι, θα τα αφήναμε όλα πίσω. Ούτε τραγούδια, ούτε τις φωνές μας τα φροντίζαμε, ούτε τις συνεργασίες μας τα φροντίζαμε, ούτε τις επιλογές μας. Τα λέγαμε πάμε σε ένα παιχνίδι και ο δρόμος ανοίγεται μπροστά. Το παιχνίδι είναι μια ευκαιρία για να συστηθούν τα παιδιά και να προβάλλουν το όποιο ταλέντο διαθέτει ο καθένας για να μπορεί κάποιοι. Μην ξεχνάτε, μέσα από παιχνίδια βγήκε ο Νίκος Οικονομόπουλος, βγήκαν κάποιοι καλλιτέχνες που ενδεχομένως να αργούσαν να βγουν. Εγώ πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα ο καθένας βρίσκει το δρόμο του. Καταρχάς με την μονομαχία Βανδύ Μακεδόνας κερδίζεις εσύ την προέκτρια. Κράκ αμέσως ήρθε δηλαδή. Εντάξει, τώρα έτυχε η αρχή. Ξέρω εγώ, θα δούμε. Η συνέχεια είναι μεγάλη, η βραδιά είναι μεγάλη. Πιστεύεις ότι το Rising Κώστα βοηθάει τους νέους καλλιτέχνες, γιατί υπάρχουν και πολλές αντιδράσεις, είτε από δικούς τους συναδελφούς που ανήκουν στον έντεχνο χώρο, που λένε ότι αυτά τα παιδιά δεν κάνουν καριέρα, ότι αυτό το παιχνίδι είναι μόνο για τους κριτές. Κανείς δεν ξέρει πια ποιος θα κάνει καριέρα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος γενικά στο τραγούδι και μια δύσκολη περίοδος για να ξεκινήσει κάποιο παιδί. Αυτός είναι ένας τρόπος να κάνει ένα πρώτο βήμα. Το τι θα κάνει μετά έχει πάρα πολύ σκληρή δουλειά και είναι και θέμα δουλειάς, τύχης, συνεργασιών, είναι πολλά πράγματα που θα δείξουν. Αλλά δεν σημαίνει ότι το ότι είναι ένα παιδί στο Rising Star θα του κάνει και κακό, ίσα ίσα. Γιώργος Αξιμινάκης ακουγόταν, ναι. Φλόρ. Ρούλα, πώς το...